Σαν στοιχείο το καταθέτω που είναι ποιοτικό. Κάτι λέει αυτό. Λοιπόν, τώρα, κύριε Μαυρωτά, εσείς λέτε ότι αυτή είναι καλή πρόταση. Είναι σε σωστή κατεύθυνση. Ναι. Το θέμα, γιατί με ένα σμπάρ ουσιαστικά προσπαθείς να πετύχεις δύο τριγώνια, δηλαδή και να καταπολεμήσεις και την φοροδιαφυγή με το πλαστικό χρήμα ουσιαστικά. Και σε σχέση με αυτό που λέγαμε προηγουμένως για τα νησιά, να πούμε ότι η Ελλάδα έχει αυτή την ιδιαιτερότητα της εκτεταμένης νησιωτικότητας που δεν την έχουν τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη και είναι από τις λίγες χώρες παγκοσμίως. Και αυτό το θέμα πρέπει να το βλέπουμε όχι μόνο στα θέματα της οικονομίας, του ΦΠΑ κτλ., αλλά και στα θέματα της εκπαίδευσης, της ηλεκτροπαραγωγής. Δηλαδή, έχουμε συγκεκριμένα θέματα με την νησιωτικότητα της χώρας και αλίμονο αν τα αφήσουμε στην τύχη τους. Ναι. Τώρα, πιστεύετε ότι με την εφαρμογή, αν είναι αυτή η εφαρμογή του μέτρου στην νησιωτική χώρα, μιας που το αναφέρετε, μπορεί πράγματι να αποδώσει? Δηλαδή, το να συγκεντρώνει ο νησιώτης αποδείξεις και να πηγαίνει μετά σε επιστροφή. Εκεί πέρα θέλει μεγαλύτερη μελέτη το μέτρο. Πρώτα απ' όλα, αυτά από ό,τι έχω ακούσει και έχω διαβάσει, γιατί δεν υπάρχει καμία επίσημη ενημέρωση, θα ισχύσουν από 1η Οκτωβρίου. Δηλαδή, θα περάσει και η καλοκαιρινή αυτή περίοδος με το υπάρχον καθεστώς, τουλάχιστον αυτό συζητιέται, και θα ισχύσουν μετά. Όλα αυτά τα θέματα νομίζω ότι αυτούς τους 3-4 μήνες θα έπρεπε να τα έχουμε ουσιαστικά λύσει και να μην φτάνουμε τώρα και να τα εμφανίζουμε, και θα έπρεπε να υπήρχε και μια ευρύτερη ουσιαστικά συζήτηση γι' αυτά. Γι' αυτό λέγαμε από την αρχή ότι να υπάρχει μια ευρύτερη ομάδα διαπραγμάτευσης ώστε όλα αυτά να τα δούμε. Γιατί κάθε μέρα που περνάει και αυτή η παράταση της αβεβαιότητας που υπάρχει να φτάσουμε στο παραπέντε για τη συμφωνία, διάβαζα χθες από την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, κάθε μέρα κλείνουν 59 επιχειρήσεις. 631 θέσεις εργασίας χάνονται και 22,3 εκατομμύρια ευρώ χάνονται από το ΑΕΠ. Αυτή δηλαδή η παρατεταμένη αβεβαιότητα, που για κάποιους είναι σκληρή διαπραγμάτευση, για άλλους είναι ουσιαστικά μια επικοινωνιακή διαχείριση, και εμείς είμαστε μάλλον προς το δεύτερο, θεωρούμε ότι έχει κάνει μεγάλη ζημιά και είναι το μεγαλύτερο ηφαισιακό μέτρο που δεν θέλουμε ουσιαστικά να πάρουμε. Μάλιστα. Κύριε Καραγκούνη, καλώς ήρθατε. Καραγκούνη.